Τώρα για την Τρίπολη. Για το Ενελία. Για τις δύο. Όχι, για τις. Για μερικές επιμαχές φάσεις θέλω να πω. Για τον Ελίασον, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση. Παιδιά, δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα σε αυτή τη φάση παρά το σοβαρό τραυματισμό του Ελίασον. Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ναι, μεν ο αμυντικός βρίσκει μπάλα στο τάκλι με το αριστερό πόδι, αλλά πάει με επικίνδυνο τρόπο, με αντικανονικό τρόπο. Πάει με πολύ δύναμη. Σηκώνει το δεξί πόδι που παρασέρνει και το πόδι του Ελίασον, ο οποίος να πούμε ότι διαπιστώθηκε ότι έχει πάθει κάταγμα περώνης. Θα μπει στο χειρουργείο είτε σήμερα είτε αύριο το πρωί. Και αναμένεται να μείνει εκτός 3 με 4 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά για την ΑΕΚ, περαστικά στο παιδί. Ζήτησε συγγνώμη άλλωστε και ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα από τον Ελίασον, γιατί προφανώς δεν ήθελε να του προκαλέσει τέτοιο πρόβλημα. Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα αυτή η φάση. Τώρα, το άλλο λάθος, στο πειθαρχικό έλεγχο ήταν τα λάθη του Φωτιά, αφορούσε τον Μπαράλες. Ο Μπαράλες θα μπορούσε να έχει αποβληθεί από το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, έβλεπα φάση τη μία μετά την άλλη του Μπαράλες και ενώ είχε κίτρινη κάρτα, και απλά ήταν ένα multiple choice question. Διάλεγε το χρονικό σημείο στο οποίο θα αποβληθεί. Θα αποβληθεί στο 38 στο φάουλ του Σιμάνσκι, θα αποβληθεί στο δεύτερο ημίχρονο στην αγωνιά του Τζαβέλα. Διάλεγε. Τελικά ο Μπαράλες δεν αποβλήθηκε και έγινε και αλλαγή. Αυτά ήταν έτσι τα λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο του Φωτιά. Από εκεί πέρα μπάλα είναι. Περαστικά, όπως είπαμε στον Ελίασον, κανείς δεν θέλει να περνάει ένας αθλητής, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Κρίμα για τόσο σοβαρούς τραυματισμούς. Όπως κρίμα και για τον Παλάσιος χθες, να πούμε και για αγωνιστικά που έχουμε πολύ κανένα πρόβλημα. Ο Παλάσιος θλάσσει το παιδί, έτσι, από ό,τι φαίνεται. Ευτυχώς δεν έχει πάθει. Γιατί στο γρήγορο που λέμε πολλές φορές και στο πρώτο replay, βλέπεις το πόδι του, κοιτάς κάτω πώς έχει γυρίσει, αλλά μετά αν δεις το σέρνει, που όταν σέρνει ο παίχτης το πόδι είναι μυϊκός. Είναι κλασικό. Δεν ναι, μπορεί να το κοκαλώνει. Κοκαλώνει δηλαδή. Και ο Παλάσιος μπαίνει περιοχή και πάνω στην κίνηση είναι του κοκάλου στο πόδι. Ναι, του Ελίασον φαίνεται μετά ότι έχει πάθει ζημιά. Ελίασον είναι σοκαριστικό το βίντεο. Δηλαδή βλέπεις πώς κολλάει το πόδι του και με την ορμή που έχει γίνει το τάκλιν του γυρίζει τον αστράγα. Καλή μπαλίτσα, καλές οι αντιπαραθέσεις, αλλά πάνω απ' όλα υγεία των ποδοσφαιριστών. Και θέλουμε οι ποδοσφαιριστές να είναι υγιείς, να είναι μέσα στα γήπεδα για να βλέπουμε καλή μπαλίτσα. Γιατί φέτος βλέπουμε, νομίζω, καλύτερη μπαλίτσα. Μια χαρά είναι για ανέβει, δηλαδή, έχει ανέβει το ποιο, έχει ανέβει η ποιότητα ομάδων που κακά τα σώματα είχαν τα λοιπόν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, okay. Λοιπόν. Βλέπεις, ωραία μπαλίτσα. Αυτά ήταν ως κύριες επίμαχες φάσεις. Πήραμε θέση και τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε. Από εδώ και μπρος τώρα θα μπούμε μέσα στην μπαλίτσα με τα ρεπορτάζ. Με κατευθείαν Θάνο. Διακόπλο τον ναι, έχουμε. Πάμε στην ΑΕΚ τώρα. Ναι, καλημέρα, γιατί έχουμε τη πολύ άσχημη είδηση τελικά για τον Νίκλας Ελίασον. Θάνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, πραγματικά είναι μια ασυνείδηση για την ΑΕΚ. Τους έχει επηρεάσει έτσι κι αλλιώς όλους από χτες. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του αγώνα, αυτός ο τραυματισμός του Ελίασον είναι κάταγμα περώνης. Μπορεί να χειρουργηθεί και το απόγευμα. Ένα κάταγμα που θέλει τουλάχιστον, η ΑΕΚ λέει 3-4 μήνες. Εγώ νομίζω ότι θέλει ακριβώς 5 μήνες ένα τέτοιο κάταγμα για να έχει αποκατασταθεί πλήρως και να μην έχει τους φόβους ο ποδοσφαιριστής. Θυμίζει την ίδια περίπτωση με τον Χρήστο Κωστή το 1998, έτσι στο παιχνίδι με τη Στουρμ Γκραντς, μόνο που εκεί ο αντίπαλος ήταν ο τερματοφύλακας που του δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, που ήταν κάταγμα περώνης, το οποίο βέβαια επιπλέχθηκε με άλλες καταστάσεις στη συνέχεια. Παλιότερα ένα τέτοιο κάταγμα περώνης που είχε μείνει ονομαστό στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν το κάταγμα του Μαρά του Παναθηναϊκού στη δεκαετία του 70 από τους Ουραγουανού, από το Μοράλης της Νασιονάλ. Βέβαια τότε ήταν και τελείως διαφορετικές οι αποκαταστάσεις των ποδοσφαιριστών, αλλά στην ουσία ένα τέτοιο του κάταγμα πολλές φορές κόβει και τουλάχιστον την παλιά εποχή έκοβε την καριέρα ποδοσφαιριστών. Αυτό έλεγαμε το Γιάννη εκτός, ότι αυτό θυμηθήκαμε ακριβώς αυτό που λες, ότι κάποτε το κάταγμα περώνησης όταν τα ακούγαμε για αθλητή, για ποδοσφαιριστή, λέγαμε πω το παιδί θα επανέλθει, πότε θα και αν θα επανέλθει. Τώρα ευτυχώς έχω προχωρήσει, αλλά να πω περαστικά για το παιδί, για τον Ελίασον, γιατί αυτό είναι πάντα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να μην υπάρχουν, να βλέπουμε τις παίκτες να παίζουν. Απλά να πούμε το Κωστή ήταν ακόμη πιο, το Χρήστο Κωστή πιο σύνθετο, ήταν συντριπτικό κάταγμα κνήμης περώνης. Εδώ έχουμε κάταγμα περώνης. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός που θέλει, όπως κάθε τραυματισμός, τη προσοχή στο διάστημα της αποθεραπείας του. Χειρουργείο πότε μπαίνει, Θανό? Μπορεί και το απόγευμα, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Ή το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Εκτιμάς ότι αυτή η εικόνα του υπηβασταζόμενου Ελίασον σε κάποιο βαθμό επηρέασε? Το είπα και πριν, ναι, επηρέασε βέβαια. Ναι, επειδή το επηρέασε. Άκουσα που το είπες, γι' αυτό ήθελα να το απομονώσω για να το συζητήσουμε. Ναι. Επηρέασε τους παίκτες, αλλά εντάξει, δεν είναι η δικαιολογία
για το 1600. Όχι, δεν τον έω δικαιολογία. Να σου πω κάτι για παράδειγμα, επειδή το έλεγα και με τον Μπάμπη και με αφορμή μία αναφορά που έκανε στη συνέντευξη τύπου ο Ματίας Αλμέιδα. Δεν αποκλείω καθόλου ο Πινέδα, βλέποντας παράλληλα και τον τραυματισμό του Ελίασον και το βαρύ γήπεδο και το γεγονός ότι σε μία εβδομάδα από τώρα θα πρέπει να είναι για Μουντιάλ, κάπου να μαζεύτηκε. Κάπου να μου φάνηκε πιο προστατευτικός με τον εαυτό του. Βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο και ο Αλμέιδα έκανε αναφορά. Φτάνω τώρα για να το ολοκληρώσω. Και ο Αλμέιδα έκανε αναφορά με τα συνέντευξη που λέει είναι δύσκολο για παιδιά που περιμένουν να ανακοινωθεί η κλήση του Μουντιάλ μέσα σε μια εβδομάδα να είναι συγκεντρωμένοι. Δηλαδή εκεί εγώ το ερμήνευσα ως προς τον Πινέδα. Με εσύ τι λες? Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα επηρέασε όλους μέσα και στα αποδυτήρια πριν βγουν. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ένα δεκάλεπτο εξαιρετικό η ομάδα. Αλλά σίγουρα ένα τέτοιο τραυματισμό με τον παίχτη να πονάει, να πηγαίνουν όλοι να τον εδούν μέσα στα αποδυτήρια, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί κάποιες καταστάσεις σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν έχουν και ψυχρό αίματα όλοι μας. Τέτοιες καταστάσεις λοιπόν επηρεάζουν πάρα πολύ. Άσχημος ο αγωνιστικός χώρος, δύσκολος αντίπαλος ο Αστέρας Τρίπολης και παίκτες αρκετά σκληροί, π.χ. ο Μπαράλες που θα έπρεπε να έχει αποβληθεί σίγουρα με κάποια χτυπήματα μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού που δεν τα είδε ο διαιτητής της φωτιάς. Η ΑΕΚ βέβαια, να πούμε τώρα τα πράγματα με το όνομά της, δεν ήταν η ίδια η ΑΕΚ των προηγούμενων παιχνιδιών. Έδειξε ότι κάπου ήταν απορριθμισμένη, δεν ξέρω, επειδή της έλειπε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, επειδή είχε διπλή ζώνη άμυνας ο Αστέρας Τρίπολης και δεν μπορούσε εύκολα να το διασπάσει. Πάντως σίγουρα έχει μια τελείως αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ, γιατί και χθες αν θέλεις είχε μια κυριαρχία στο παιχνίδι. Έχει όμως μια αναποτελεσματικότητα την οποία την έχει επισημάνει και ο Αλμέιδα και μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ότι δηλαδή ενώ φτάνουν να έχουν τις ευκαιρίες, έχουν και την κατοχή μπάλας, δεν μετουσιώνονται σε γκολ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια ο Αλμέιδας αυτό λέει ότι δεν ανησυχεί, γιατί η ομάδα του δημιουργεί τις ευκαιρίες και σε αυτή την περίπτωση τα γκολ έρχονται. Έτσι. Ακούσα από πάρα πολλούς προπονητές. Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι η ΑΕΚ μας έχει δείξει, και όχι μόνο στο μάτς της Τρίπολης και σε παιχνίδια που κέρδισε, ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική μπροστά, όσο για παράδειγμα αποτελεσματικός είναι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Και επίσης πρέπει να υπάρχει πάντα καθαρό μυαλό. Είδα την ευκαιρία εκεί στο 11 που είχε ο Ρώτα. Ο Ρώτα ήθελε να το τελειώσει μόνο του, ίσως να βάλει και γκολ και το παιδί να πάρει το χειροκρότημα. Όμως είχε πολύ πιο δίπλα του συμπαίκτη του που μπορούσε να τον τροφοδοτήσει και να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, μέσα στο παιχνίδι, πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Και πρέπει να αποφασίσεις σε δευτερόλεπτα για το τι θα κάνεις σε μια οριακή φάση, σε μια φάση που βλέπεις ότι μπορεί να πετύχεις γκολ. Πάντως η ΑΕΚ δεν ήταν χθες η ΑΕΚ των προηγούμενων παιχνιδιών, αλλά δεν μπορούμε να μηδενίσουμε ότι είναι μια ομάδα πλέον που έχει κατοχή, τρέχει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοίτα, να είμαστε και λίγο, να έχουμε και το μέτρο. Η ΑΕΚ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι ελκυστικός ο τρόπος που παίζει. Απίστευτα πολύ. Ναι. Είναι ελκυστικός ο τρόπος, αλλά δεν έχει λύσει ξαφνικά και όσο πρέπει. Την ομάδα και θα έχει και τις πιο χαλαρές στιγμές, όχι τις τόσο καλές βραδιές της. Θα συμβαίνουν αυτά. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Αστέρας, που πραγματικά πιστεύω ότι φέτος δεν είναι όπως είναι τα προηγούμενα χρόνια και δεν νομίζω να κάνει λάθος, καταφέρει να πήρε αποτελέσματα. Δηλαδή είναι σημαντικό για τον Αστέρα αυτό. Για την ΑΕΚ είναι και, το λέγαμε το Γιάννη εκτός, ότι είναι και θέμα γκίνιας, ότι τρώει την γκολ αμέσως, ενώ στην πραγματικότητα είχε φάει πολύ πιο ξεκάθαρες φάσεις, αλλά τις γλίτωσε με Βίντα και Μουγκουντή. Αλλά τώρα το τρώει, γιατί δεν παίζουν αυτοί οι δύο, και είναι άσχημο, ξέρεις, για τους παίκτες που έπαιζαν πέρσι και τώρα ξεκλήθηκαν πάλι. Είναι άδικο κιόλας. Κοίτα, χωρίς να αποτελεί μομφή για τον Τζαβέλα, για τον Μίτογλου κτλ. Το Βίντα Μουγκουντή, ως δίδυμο δηλαδή, αν βλέπαμε τον Βίντα με τον Μουγκουντή, αυτό το γκολ δεν το δεχόντουσαν. Έχω στο μυαλό μου προβολές του Μουγκουντή που στέλνουν την μπάλα εκτός. Έχει φάει πιο καθαρή φάση. Έχει φάει πιο καθαρή φάση, παιδιά, η ΑΕΚ. Έχει φάει πιο καθαρή φάση με τον Ολιβέιρα, με τον Γιάννη. Δεν συμβαίνει, μπάλα είναι, παιδιά. Παίζει το αντίπαλο. Είναι και η Ρέντα αυτό που λέγα προηγουμένως. Δηλαδή, βλέπει ότι είναι μια άμυνα μπορεί να τη έχουν βγει πιο δύσκολε φάσει, αλλά μην είχε φάει γκολ. Και σε μια άλλη άμυνα να τη βγει μια και να το πληρώσει και με κόντρα κιόλα.
Εντάξει, αν μου πει πώ βάζει το κορμί του Τζαβέρα, πώ κάνει τάκλινγκ, κάνει όμω από την άλλη πλευρά. Οκ. Εντάξει, αν υπήρχε μια συνολική αδράνεια. Ναι, όλα δεκτά. Και μπορεί να το βάζει τον κόλ και να σου βγαίνει μετά. Ότι... Κοίτα, εγώ θα συμφωνήσω. Λίπαν οι δύο. Ναι, θα συμφωνήσω περισσότερο με τον Θάνο. Για μένα η ΑΕΚ δεν χάνει το παιχνίδι ω προ την νίκη, δηλαδή. Ναι. Από την άμυνα, το χάνει από την επίθεση. Γιατί είχε φάσει πάλι που τι έβγαλε μέσα από την περιοχή του αντιπάλου, τελικέ. Απλά τι βγήκαν με τα μπακ, δύο με το Ρότα, μία με το Μοχαμάντι. Επίση ήταν πολύ κλασικέ. Και δεν πήγαν ούτε αιστεία. Δηλαδή, λίγο τα τελειώματα, η καθαρή σκέψη που λέει και ο Θάνος. Μία προσοχή, η ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Η ΑΕΚ δεν κέρδισε γιατί δεν έβαλε ένα ακόμη γκολ στις ευκαιρίες που δημιούργησε. Δεν ήταν στα επίπεδα των προηγούμενων αναμετρήσεων, συμφωνώ με όλους σας. Αλλά πολύ σωστά το έθεσε ο Θάνος. Η τακτική της ήταν ίδια όμως. Μπορεί η έντασή της να μην ήταν στο ίδιο τέμπο. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο ρυθμός. Αυτό είναι όμως πολύ σημαντικό να μένεις στη φιλοσοφία του προπονητή σου. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ έτσι παίζουν πλέον. Παιδιά, τι μου κάνει εντύπωση και θέλω να μου πείτε γιατί το άλλο κοντέρπι δεν ξέρω αν έχει σχολιαστεί ή όχι. Θέλω να πω για τη φάση του Άμραμπατ. Ότι παίζει ο Παπαδόπουλος με πράσινη ανοιχτόχρωμη φανέλα και η παίκτες της Τρίπολης με κίτρινη. Δεν θα έπρεπε να φοράει διαφορετικό χρώμα φανέλα τελείως ο goalkeeper. Αφού μπορντό φοράει η ΑΕΚ. Όχι, για τον Άμπραμπατ που πλασάρει, που σουτάρει. Ναι. Και δείχνει μετά. Παιδιά, δείτε το στο replay μου, δείχνει έκπληκτος. Ότι προφανώς δεν είχε. Ρωτήστε το και στο ρεπορτάζ, αν είχε πει ο Άμραμπατ ότι πίστευε ότι αυτό ήταν αμυντικός εκεί πέρα. Ότι ξέρει γιατί την μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Κάτι δεν μπορούσε εκεί πέρα. Κίτρινο αστέρα και ανοιχτόχρωμο πράσινο. Άσχετο τώρα με το. Που μπορεί να είναι και σχετικό. Νομίζω η οδηγία πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό χρώμα η φανέλα του goalkeeper. Πράσινη φωσφοριζέ. Για να μην μπερδεύονται. Για να μην μπερδεύονται και οι διαιτές. Πράσινη φωσφοριζέ κατά κάποιο τρόπο. Μήπως μπερδεύτηκε ο Άμραμπατ, σου λέει εκεί πέρα δεν υπάρχει goalkeeper, είναι παίχτης. Εσύ είχαμε βάλει τα χέρια μπροστά. Μου δείχνει έμπληξη. Εμένα μου φάνηκε εντάξει το χρώμα. Πράσινο φωσφοριζέ με κίτρινο. Τι μοιάζει. Δεν είναι τόσο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να φοράς, δηλαδή φοράει μαύρα η ομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, φορά γαλάζιο, φορά άσπρο goalkeeper. Ναι. Φοράει κίτρινα, φορά πορτοκαλί, φορά μαύρο. Ο διαιτητής μαύρα δεν φοράει. Ο διαιτητής κόκκινα φοράνε, νομίζω όλοι. Κόκκινα φορούσε. Κόκκινα φορούσε η ΑΕΚ. Επειδή φορούσε μπορντό η ΑΕΚ, αυτό σου λέω. Μαύρα να φορούσε. Γκρι, μαύρα. Ναι, δεν το έχω δει πώς έτσι. Λέω έτσι μου ήρθε εκείνη την ώρα, παιδιά, γιατί μου φαίνεται λίγο απορριμμένο. Μπλε φορούσε ο διαιτητής. Μου φαίνεται λίγο απορριμμένο ο Άμραμπατ και. Ξέρετε το ρεπορτάζ έτσι για την ιστορία, αν ας πούμε την πάτησε έτσι. Γιατί έχει το τέρμα μπροστά του. Θυμάστε ποια ευκαιρία. Ναι, 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 μα είναι πολύ σημαντική ευκαιρία, ναι. Από το σημείο του πέναλτι που στάει. Ναι, ναι. Περίεργα πράγματα τώρα που μου κόλλησε εμένα και μου βλέποντα. Πήρε πολύ ρίσκο που το χτύπησε, γιατί τον έπιασε και έπεσε στη γωνία του ο Παπαδόπουλος, αλλά είχε δύναμη το σου του. Ήταν καλό, ήταν καλό χτύπημα, ναι. Ήταν καλό χτύπημα. Ήταν γωνιακό και με δύναμη κτλ. Κοιτάξτε τώρα το πρόβλημα, επειδή μιλάμε για την εμφάνιση, παιδιά, όπω και να το κάνουμε, ο Ηλίασον έδινε πολλά πράγματα στην ΑΕΚ. Κοίταξε, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Ο Ηλίασον είναι ένα παίκτη ταχύτατο. Παίκτης της γραμμής, παίκτης με σέντρα ακριβίας και πραγματικά αλλάζει πλέον ο τραυματισμός του όλη τη δομή της ενδεκάδας της ΑΕΚ. Έτσι. Δεν εννοώ το σύστημα ή τη τεχνική που τους έχει μάθει ο Αλμέιδα, εννοώ τη δομή της ενδεκάδας. Λογικά θα περάσει το δοκίμασε αυτό με τον Κατζίνοβιτς να τον περάσει στην πλευρά του Ηλίασον, να περάσει από την αριστερή πλευρά το Τσούμπερ. Κάπως έτσι νομίζω θα το σκέφτεται ο προπονητής της ΑΕΚ. Αυτό τώρα θα το δούμε με τον Όφη, δηλαδή αν κάνει αυτό που λες. Ο Ηλίασον ήταν. Ή θα έχει τον Άμπραμπατ από δεξιά. Η έκπληξη των μεταγραφών της ΑΕΚ. Ναι, συμφωνώ. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Όχι, έκπληξη. Δηλαδή, οκ, ναι, γιατί δεν το πολύ περιμένουμε. Ένας από τους εκπληξεί, γιατί ήταν και ο Πινέδα. Πολύ σημαντικό. Το περιμέναμε λίγο περισσότερο. Τι θα το ήταν, έχει να κάνει με τα παιχνίδια που έχει παίξει ήδη. Ήταν πάνω στη γραμμή με σέντρα ακριβία. Συνδυαζόταν πολύ εύκολα και με Αραούχο και με Γκαρσία. Εδώ θα είναι και μια ευκαιρία όμως αυτά τα δύο μάτς. Οκ, οι δύο μάτς και τα υπόλοιπα μετά το Γενάρη. Για τον Τσούμπερ που τον είχαμε ξεχάσει λόγω τραυματισμού ήταν εκτός. Εδώ είναι αυτό που λέει τώρα ο Θάνος. Νομίζω περισσότερο ο Τσούμπερ θα παίξει ή ο Άμραμπατ. Θα το δούμε στο μάτς με τον Όφη αν θα βάλει τον Γκατσίνοβιτς από δεξιά και τον Τσούμπερ από αριστερά. Γιατί και ο Γκατσίνοβιτς του δίνει πράγματα από αριστερά με ανάποδο πόδι. Σωστό. Ίσως λοιπόν να δούμε πάλι τον Άμραμπατ από τα δεξιά. Απλά να το πω όσο πιο συνοπτικά γίνεται για να πάμε και σε δελτίο. Ο Ηλίασον παίζει με προτεραιότητα την ομάδα. Ο Άμραμπατ παίζει με προτεραιότητα τον εαυτό του. Εντάξει, είναι πιο αλέγρο. Θα Όλα... Να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο ότι ακολουθείτε με τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να κάνει και rotation. Μήπως κάνει και rotation. Και εκεί θέλει να, δει να είναι έτοιμος ο Βίτα, που θέλει οπωσδήποτε ο προπονητής της ΑΕΚ. Και βέβαια να δούμε αν για Τετάρτη θα είναι έτοιμος και ο Μουκουντή. Μάλιστα.
Ωραία, Θάνο. Έχουμε και ένα αυριάνι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο, για ακόμα. Γεια σου, Θάνο μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.